μια πραγματικότητα η οποία επέρχεται με δρυμύτητα και η οποία από το 2017 και μετά περιλαμβάνει μια καινούργια φοροεπιδρομή, μια καινούργια φορολέλαπα και φυσικά καινούργιες περικοπές συντάξεων. Κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αυτό το τέταρτο μνημόνιο, όπως και αν βαφτιστεί, είτε βαφτιστεί ενδιάμεση συμφωνία, είτε βαφτιστεί συμπληρωματική συμφωνία, στην ουσία πρόκειται περί τετάρτου επικαιροποιημένου μνημονίου. Δυστυχώς επιχειρείται για άλλη μια φορά από τους δανειστές της χώρας μας και όσους κρύβονται πίσω από αυτούς να χτυπηθεί η ελληνική ναυτιλία. Πλέον συγκεκριμένα έχει απαιτηθεί από την Τρόικα ή από τους θεσμούς, όπως συνηθίζει η παρούσα κυβέρνηση να ονομάζει τους δανειστές, να φορολογηθεί το εισόδημα των Ελλήνων ναυτικών μέχρι του ποσοστού 45%. Εάν επισυμβεί αυτό, δεν είναι μια πραγματική τραγωδία, διότι θα αποτρέψει, θα αποθαρρύνει χιλιάδες νέους να εισέλθουν στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και θα σημειωθεί και μια έξοδος από το ναυτικό επάγγελμα χιλιάδων έμπειρων στελεχών, το οποίο τι αποτέλεσμα θα έχει τον αφελινισμό της ελληνικής ναυτιλίας. Δηλαδή για άλλη μια φορά η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στο στόχαστο και θα είμαι σαφέστατος των γερμανικών συμφέροντων και της γερμανικής κυβέρνησης. Διότι αυτοί κρύβονται πίσω από τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνονται. Την ώρα που εσείς με τα βεβαιότητας λέτε ότι πάμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο και δεν το λέτε σήμερα, το λέτε συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, έρχεται από την άλλη ο κύριος Τζανακόπουλος, σημερινές είναι οι δηλώσεις του και λέει δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθούμε πρόσθετα μέτρα πέραν αυτών που περιλαμβάνει η συμφωνία. Μάλιστα στην παρατήρηση δημοσιογράφου μιλούσε στον Αντένα με ό,τι αυτό σημαίνει, απάντησε καταφετικά. Υπενθύμησε ότι αυτή είναι η θέση που ρητά εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ότι η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει νέα μέτρα για μετά το τέλος του παρόντος προγράμματος. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με όρους πολιτικής. Ο κατά τα άλλα συμπαθής νεαρός πολιτικός κύριος Τζανακόπουλος. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εκπροσωπεί μια κυβέρνηση μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας. Θα αναφερθώ λοιπόν σε δύο ορίσεις του Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πριν γίνει Πρωθυπουργός είχε πει κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και αυτή τη στιγμή βλέπουμε χιλιάδες σπίτια στα χέρια των τραπεζιτών. Όπως επίσης είχε δεσμευτεί προεκλογικά σε δημόσια ομιλία του ενώπιον 5.000 ατόμων έμπροσθεν του Δημαρχείου Κερατσινίου, όπου ήμουν και εγώ ομιλητής, ότι θα καταργηθεί το all inclusive που πλήττει τον ελληνικό τουρισμό και κυρίως τον νομό Ηρακλείου. Πίσω λοιπόν από το all inclusive κρύβεται φοροδιαφυγή δεκάδων δισεκατομμυρίων γερμανικών εταιριών. Αμέσως μόλις έγινε κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, δια του υπουργού του δήλωσε ότι το all inclusive θα διατηρηθεί στη χώρα μας. Έχουμε ακούσει λοιπόν πάρα πολλές φορές τη σημερινή κυβέρνηση και τους σημερινούς κρατούντες να μιλούν ότι δεν θα πάρθει κανένα καινούριο μέτρο και στη συνέχεια από τους ιδίους τα μέτρα αυτά να υπογράφονται. Επιτρέψτε μου λοιπόν να διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες και επιφυλάξεις στο κατά πόσον η σημερινή κυβέρνηση θα καταφέρει να αντισταθεί και στο να μην υπογράψει τα όσα της προτείνονται. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι υπογραφές δυστυχώς θα επισημούν, δηλαδή θα υπογραφούν τα όσα απαιτούν οι δανειστές της χώρας μας και αυτό πιθανότατα θα σηματοδοτήσει σημαντικές πολιτικές εξελίξεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν είτε, και αυτό είναι μια πρόβλεψη κρατήσετη, είτε το σχηματισμό οικουμενικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τεχνοκράτη, είτε απευθείας τη διενέργεια εκλογών προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ να περισσώσει ό,τι μπορεί από το πολιτικό του ποσοστό.